Έλα, καλημέρες, καλημέρες. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Γεμίζω το πιπάκι και επανέρχομαι. Θα σας το δείξω. Σιγά, μη μου βιάζεστε. Rainer Professional. Έχουμε σήμερα. Και ναι, λοιπόν, είμαι Αλεξανδρούπολη. Αγναντεύω θαλασσίτσα. Μόλις πριν λίγο ξύπνησα, πήρα καφεδάκι. Γιατί χτες είχαμε άστατο καιρό, διακοπές, ρεύματα αυτά. Πλυντήρες, δεσνοτήρες είχαν μείνει στη μέση, χαμός. Ξύπνησα, τα έβαλα. Για να έχω την ασυλία μου την απογευματινή. Εντάξει, τώρα πίσω τα διπλές, μοιάζει με. Πού δεν είμαι στο σπίτι. Μόλις ξύπνησα. Βασικά είδα το βιντεάκι του Βασίλη. Με ξαναπήρε ύπνος. Και ξαναξύπνησα. Λοιπόν, όσοι δεν είστε γραμμένοι στο κανάλι του Βασίλη, να μπείτε να το δείτε. Έχει ένα περίεργο όνομα. Θα αφήσω το link κάτω για να μην σπάσουμε τη γλώσσα μας τώρα. Πρώτο βιντεάκι του χρόνου. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε, μας έχουν μείνει εδώ, πού είναι ρε, να έψαν κάτω, μισό, κουτάκι. Σήμερα λοιπόν είναι μεγάλη, ας πούμε, γιορτή, αύριο ξημερώνει, είναι η γιορτούλα μου. Αλλά σήμερα είναι ο πρώτος αγιασμός. Το δε σαρδάμ. Κοινός πρωτάγιαση. Μόλις απάντησε ο Βασίλης στο σχολείο μου. Ωραία πίπα, Μπίλη. Πολύ όμορφη, φίλε. Ο Ρότζερ Βάλεσταν κάνει κάτι τέτοιες. Ο Ούβε Μάγερ. Αμπινατούρ, όχι τόσο. Αλλά πολύ ωραίο σχέδιο. Δεν ξέρω ποιανού κατασκευαστή είναι. Αλλά είναι πανέμορφη. Μακάρι να παίρνει και φίλτρο. Σήμερα λοιπόν πρωτάγιαση. Τρόμαξε ρε. Ποιος είχα πέτα τα σκουπίδια ρε ψυχή μου. Λοιπόν, να σας δείξω την πιπούλα που κέρδισα και να πούμε και λίγα λόγια για τη σημερινή ημέρα. Να συνεχίσω μάλλον. Λοιπόν, μία υπέροχη μολύνα με νιαράκι φίλτρο, κερδισμένη στο κανάλι του Τζιν, ενός Ελβετού. Στάθηκα τυχερός. Η πίπα ήρθε από Αμερική, από το Bishop Pipes, όπως το λένε μαζί. Το μόνο μειονέκτημα που είχε η πιπούλα είναι εδώ. Εδώ, όπως βλέπετε, έχει 2-3 δαχτυλίδια. Ένα κόκκινο, ένα άσπρο και ένα μαύρο στο τέλος. Εδώ λοιπόν, στο κόκκινο το δαχτυλιδάκι, μισό να σας τα δείξω καλύτερα. Είχε γίνει ένα λάθος. Δεν το πρόσεξαν. Και είχε φαγωθεί λίγο εδώ η μία πλευρά. Αλλά όμως δεν έπρεπε να το κάνει αυτό και δεν ξέρω γιατί το κάνει, γιατί ο φλόκος τελικά, αυτό εδώ ο φλόκος, δεν είναι μέχρι εδώ μέσα. Έχει γύρω στα 2 χιλιοστά, δεν ακουμπάει επάνω στο ακριλικό του επιστόμιο. Με αποτέλεσμα αυτό το κενό που είχε δημιουργηθεί εδώ, φυσώντας ή σπρώχνοντας τον καπνό προς τα πίσω, έβγαινε από εδώ καπνός. Πατέντα φάση, λίγη κόλλα σε μια γοδολυφίδα, την ακουμπάς και είσαι αρχηγόπουλο. Ωραία. Λοιπόν, να ανάψουμε.
Πολύ μου αρέσει αυτός ο καπνός, αλλά είναι ακριβώς ο άτιμος. Βέβαια, όσο μπορώ να θυμηθώ, γιατί έχει περάσει αρκετός καιρός, μοιάζει με αυτόν τον καπνό που μου είχε δώσει ο καλός μου φίλος Αντώνης Χριστοδουλόπουλος. Αρκετά. Λες, είναι οι ίδιοι. Να σου πω. Never mind. Άμα ακόμα ένα άνομα. Μια τζούρα καφέ, χάθηκα μέσα στην ομίχλη εδώ μέσα. Λοιπόν, όπως είπαμε, προτάγεσαι σήμερα. Ιστορική μέρα για μένα. Θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια και θα σας πω και μια ιστοριούλα ωραία. Τέτοια μέρα λοιπόν, όπως ξέρετε οι ιερείς, σβάρνα τα σπίτια να φωτίσουν. Όταν ήμουν πιο μικρός, γιατί όταν ξεκίνησα να πηγαίνω Τετάρτη Δημοτικού, κάπου εκεί ήταν, πήγαινα όλες τις Κυριακές του χρόνου εκκλησία, νωρίς το πρωί 6.30 ώρα πήγαινα εκεί και βοηθούσα τον ιερέα να ντυθεί. Μου άρεσε πάρα πολύ. Θα μου πει τώρα τι κάνεις, τώρα μόνο απ' έξω περνά και ανάβω κανένα κεράκι σε κανένα μοναστήρι, σε κανένα παρεκκλήσι. Δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε μετά. Λοιπόν, έβλεπα τότε τα παλιά τα χρόνια, οι παλιές γιαγιάς, γιαγιάδες, είχαν τα λεγόμενα εικονοστάσια. Προφανώς όλοι θα έχετε δει ένα τέτοιο σε ένα σπίτι παλιό. Εκεί φιλούσαν τα στέφανα και είχαν και ένα καντιλάκι δίπλα. Εκεί λοιπόν δίπλα στα στέφανα πάντα υπήρχαν κάποιες εικονίτσες, υπήρχαν τα λεγόμενα βάγια που έβαζαν εκεί από τον επιτάφιο, που έπαιρναν κάποια λουλούδια και είχαν και ένα μπουκαλάκι με αγιασμό. Αυτός ο αγιασμός λοιπόν, περνώντας ένα χρόνο και αφήνοντας εκεί, αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα τότε έπαιρναν, αλλιώς αν έμενε εκεί μόνος του, τον κατέβαζαν, δεν τον πετούσαν ποτέ. Είχαν κάτι ωραία άσπρα μπουκαλάκια που έμοιαζαν σαν μικρές, πώς τις λέγανε για τις μπουκάλες, νταμιζάνες. Αυτά το έχουμε στην Πελοπόννησο εμείς. Λοιπόν, και τι γινόταν τώρα, ερχόταν ο παπάς να αγιάσει. Εννοείται το σπίτι καθαρό, στρωμένα καινούργια ριχτάρια στα κρεβάτια, χαμός. Μην υπήρχε σκόνη πουθενά, για κανένα λόγο. Μέχρι και η σόμπα δεν είχε στάχτη μέσα, την είχαν αδειάσει, έπρεπε να είναι καθαρή. Μη σου πω και σβηστή. Μην υδρώσει ο παππούλης. Λοιπόν, πάντα ένα πιάτο για τον παπά και για το παιδάκι που κουβαλούσε το νερό. Και επειδή ζούσαμε μαζί με τον παππού μου και τη γιαγιά μου, κατέβαζα, επειδή ήμουν ο πιο μικρός, ανέβαινα λοιπόν, κατέβαζα τα μπουκαλάκια, παίρναμε το νερό, το βάζαμε σε ένα πιο μεγάλο μπουκάλι. Και τα δύο αυτά, όταν ερχόταν ο ιερέας, έπαιρνε η γιαγιά μου από τον κουβά, έπαιρνε μισό νερό, γέμιζε μέχρι τη μέση. Την επόμενη μέρα λοιπόν, πηγαίναμε στην εκκλησία και παίρναμε ακόμα αγιασμό και γεμίζαμε εκείνα τα δύο μπουκαλάκια. Τα βάζαμε σε θέση τους και μένα είναι εκεί, δεν τα κουμπούσε κανένα για κανένα λόγο. Το υπόλοιπο αγιασμό που μας έμενε την ημέρα του Θεοφανίου το βάζαμε στο άλλο μπουκάλι και συμπληρώναμε νερό. Και εκείνος ο αγιασμός, παρακαλώ, πήγαινε στα βαρέλια με το κρασί, στα λεγόμενα γιωματάρια. Για να πάει καλά και εκείνο το κρασί, για να μην γίνει ξύδι. Τι ωραία ιστοριούλα, έτσι. Προφανώς κάποιοι από εσάς να το έχετε προλάβει αυτό με τις γιαγιές σας. Εγώ το πρόλαβα και νιώθω ευτυχισμένος και χαρούμενος. Πλέον δεν υπάρχουν αυτά την εποχή μας, δεν τα κάνουν οι γιαγιάδες. Είναι μια άλλη εποχή. Αλλά μου έχει μείνει.
Τι να κάνεις. Κάτσε να ανάψουμε ακόμα λίγο. Ρε παιδί μου, ξάπλωσε κανένα 45 λεπτό. Ανοιχτό το είχα το τεινάκι, μαλακία πρέπει να το βάλω εδώ, στο ταμπλό, να το βαράει και λίγο ήλιος. Και πάλι είναι υγρός. Τέλος πάντων, τουλάχιστον θεωρείται σαν συσκευασία που έχετε ότι είναι καλά κλεισμένη. Κάτι είναι γι' αυτό. Είναι 7ο κάρπτωμα που κάνω σε αυτήν, έχω ακόμα άλλα 3. Καπνίζει ωραία, καπνίζει φανταστικά. Δεν έχουμε παρελκόμενα και. Εντάξει. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Και ακόμα μια Ιταλίδα στην συλλογή μου. Έχουν γίνει 5. 2 κανάστρα, 2 μολύνα και μια σαβινέλη. Ελπίζω να μην έχουμε άλλα προβλήματα με το επιστόμιο, γιατί θα αναγκαστώ να πάρω ένα άλλο επιστόμιο και να τελειώνει η υπόθεση. Άμα ξανασκάσει πουθενά. Γιατί προφανώς θέλει πολύ καλό καθάρισμα τώρα το επιστόμιο, επειδή δεν πατάει τέρμα ο φλόκος εκεί. Για να μην μένει υγρασής και έχουμε αστοχίες καπνών μετά και λέμε γιατί δεν είναι ωραίος. Γιατί δεν καθαρίστηκε και καλά το επιστόμιο. Τέλος πάντων. Αυτά παιδιά μου. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, ήθελα να το πω στο προηγούμενο βίντεο και το ξέχασα, στο φίλο του Legatus, ο οποίος έχει αφήσει κάποια σχόλια και δυστυχώς δεν έχουν εμφανιστεί αγόρινα, ξέρεις τα γνωστά του YouTube, αλλά έβλεπα στις ειδοποιήσεις ότι άφηνε σχόλιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Να μας πεις, άμα δεις αυτό το βιντεάκι, να αφήσεις και το πώς είναι το όνομά σου, για να σε λέμε το όνομά σου. Έχεις μπει σε κάποια live του Δανού, είχες πει το όνομά σου, αλλά δυστυχώς δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, και να σας ευχαριστήσω όλους για αύριο και τις ευχές που θα με στείλετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είστε γεροί, δυνατοί, ευτυχισμένοι. Καινούρια χρονιά έχουμε, καινούργιες προσδοκίες, καινούργια χαμόγελα. Μη σταματάτε να χαμογελάτε, έτσι. Δεν υπάρχει λόγος. Χαμογελάμε ρε παιδιά, τι θα γίνει. Α, πεθάνουμε κιόλας. Και αν πεθάνουμε με το χαμόγελο να πάμε. Άμα πια. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Ναι, τι άλλο. Έλα και μια καρδούλα.